Πάμε να καλημερίσουμε το Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Μπέο. Έχετε χρόνο, γιατί για μένα σημαντικό είναι ο Βόλος να δώσει. Για τον Βόλο θα μιλήσουμε, κύριε Μπέο, ναι, για τον Βόλο θα αλλά μιλήσουμε. Αλλά να κάνω κι εγώ μία ως πολίτης. Τι να κάνετε, μια τοποθέτηση για τη συζήτηση που είχατε πριν. Τι εννοείτε, παρακαλώ. Ένα λεπτό, αν υπάρχει χρόνο. Σας ακούω, κύριε Μπέο, τι θέλετε να πείτε. Δηλαδή η Ελλάδα βογκάνει, ο κόσμος, η κοινωνία. Good. Και εσείς ασχολείστε με το γάμο του Κασελάκη. Να σας απαντήσω. Πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Όμως δεν υπάρχει αντιπολίτευση, γιατί δεν υπάρχει ένας ηγέτης στην αριστερά. Για τους πολύ φίλους λάκα. Όλα κύριε... αυτά τα Μίκη Μάους που είναι εκεί. Τρελαθούμε τελείως. Ούτε στους Μάου Μάου. Κύριε δεν Μπέο. Υπάρχει ηγέτης να βγει μπροστά. Ακούστε κάτι, η αξιωματική αντιπολίτευση είναι πολύ σημαντική να πιέζει την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση. Βλέπετε εσείς να πιέζει. Πάμε λοιπόν τώρα. Σοου κάνουν. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο, κύριε Μπέο. Βλέπουμε καρτούν αυτή την εικόνα. Όλοι παρακαλώ, αυτοί. Κύριε. Βέβαια, θα πει είναι, τι είναι νομίζεις. Τον κατηγόρησε γιατί τον έπιασα με τη γίδα στην πλάτη. Μαδαφάκα. Έδωσε εργολαβία σε εργολάβο να θάψει τα ψάρια στην κήτη του ποταμού. Είναι ντροπή. Αυτό που ήταν έγκλημα που προσπάθησαν να θάψουν τα ψάρια σε κατοικημένη περιοχή. Και τώρα, κύριε Δήμαρχε, θα ερευνηθεί και αυτό. Και γι' αυτό ευθύνεται αυτός ο ανίκανος περιφερειάρχης που είναι πολιτικός απατεώνας. Καλά του λέτε! Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε και τον κύριο Κουρέτα να απαντήσει και να υπεραμεινθεί για όλα αυτά που λέτε, γιατί δεν είναι παρόν τώρα, το καταλαβαίνετε. Αν δεν τον βρείτε, καλέστε αυτόν τον Βας Παρασκευάς που λέει, ίδιοι είναι με το γυλεκάκι το πέτσινο. Βας, ο Παρασκευάς, Βας Παρασκευάς που λέει, ίδιοι είναι. Να το ξέρεις, Βας, θα υποφέρεις. Το γυλεκάκι το πέτσινο, αν τον ή τον έναν βάλεις τον άλλον, ο ίδιος θέλω είναι. Να μου... Τι ξεφτιλίκι ήταν αυτό.